με όσο πιο απλά λόγια μπορείτε, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το βήμα και αν μας αφήνει περιθώριο να ελπίζουμε κάποια στιγμή για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Είναι σημαντικό, όπως ακούστηκε και στο ρεπορτάζ που το άκουγα όσο το είχατε πάνω, γιατί μπορεί να ακούω τον εαυτό μου τώρα και είναι δύσκολο να δεν ξέρω αν μπορείτε να... Τέλος πάντων, το τεστ είναι σημαντικό γιατί μπορούμε να διαγνώσουμε, να ανιχνεύσουμε καρκίνους σε άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν συμπτώματα. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε και στο μέλλον. Η επόμενα στάδιο, το επόμενο βήμα αν θέλετε, είναι το οποίο έχει αρχίσει ήδη. Έχουμε εγγράψει χιλιάδες άτομα, γύρω στις 10.000 θα είναι στην πρώτη φάση και ακόμα 40.000 στην επόμενη, από άτομα τα οποία δεν έχουν καρκίνο ή δεν έχουν διαγνωστεί ακόμα με καρκίνο και τα οποία δεν έχουν και συμπτώματα. Όντως αυτό εδώ, αν το τεστ το δικό μας πετύχει σε αυτή τη μελέτη, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να το φέρουμε αυτό το τεστ να είναι διαδεδομένο και να μπορούμε να το κάνουμε σε όλα τα άτομα. Είναι τεστ, άκουσα που είπατε ότι κάναμε τις μελέτες σε 8 καρκίνους, αλλά το τεστ τελικά θα είναι για όλους τους καρκίνους. Και όπως είπατε, είναι ένα απλό τεστ το οποίο ο κάθε ένας μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι το όνειρό μας, αλλά αυτά είναι τα βήματα που χρειάζεται να πάρουμε, να κάνουμε αυτές τις μεγάλες τις μελέτες τις οποίες έχουν αρχίσει. Άρα σε μερικά χρόνια θα ξέρουμε την απάντηση. Είναι λοιπόν ένα πολύ ελπιδοφόρο τεστ. Για την ώρα μπορεί να βλέπει, δοκιμάστηκε σε 1005 καρκινοπαθείς που δεν έχουν υποστεί μετάσταση και διαγνώστηκε με ακρίβεια στο 70% των περιπτώσεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό και θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, είπατε ότι θα πάρει χρόνο, αλλά πότε περιμένετε να ολοκληρωθεί οι πρώτες εκτιμήσεις που κάνετε? Αυτή η μελέτη, η επόμενη που σας είπα, που έχει ήδη αρχίσει, είναι για 5 χρόνια. Οπότε μιλάμε για ένα διάστημα χρόνων, δεν είναι εβδομάδες ή μήνες. Έτσι είναι, γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτά τα άτομα τα οποία θα κάνουν το τεστ, να δούμε αν όντως έχουν καρκίνο και αν κάναμε γνωστή τη διάγνωση του καρκίνου. Την ανίχνευση του καρκίνου, δεν είναι διάγνωση, είναι ανίχνευση του καρκίνου. Το άλλο, το πολύ σημαντικό που θέλουμε να μάθουμε σε αυτή την επόμενη βήμα, σε αυτή την καινούργια μελέτη, είναι να, επειδή τα περισσότερα άτομα δεν έχουν καρκίνο, άρα θέλουμε να σιγουρέψουμε ότι το τεστ όχι μόνο βρίσκει καρκίνους και έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτά εδώ τα αποτελέσματα δεν είναι σε άτομα τα οποία δεν έχουν καρκίνο. Αυτό είναι σημαντικό σημείο, δηλαδή να μην έχουμε αυτό που λέγονται στα αγγλικά false positive, και αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει στα ελληνικά, συγγνώμη. Να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο λοιπόν της έρευνας μπορούν οι νοσούντες να χρησιμοποιούν αυτό το τεστ προληπτικά για τυχόν μεταστάσεις? Για ποιες, για τις... Προληπτικά, αυτό είναι το... μπορείτε να κάνετε... δεν άκουσα την τελευταία... Για μεταστάσεις. Για ενδεχόμενες μεταστάσεις. Νοσούντες καρκινοπαθείς. Μεταστάσεις. Αυτό είναι... μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεστ και για αυτό εδώ, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν... να βρεθεί κάποιο άτομο το οποίο όντως να έχει δείγματα ότι υπάρχει καρκίνος και μετά να το παρακολουθήσεις αυτό το άτομο. Το τεστ εμείς θέλουμε να το εφαρμόσουμε, αν είναι δυνατόν, πριν να φτάσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις αν έχει μετάσταση ή όχι. Θέλουμε να εφαρμοστεί σε άτομα τα οποία δεν έχουν, όχι μόνο δεν έχουν μετάσταση, αλλά είναι σε πολύ πρώιμα στάδια ο καρκίνος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά. Εσείς συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια και εμείς χαιρόμαστε πολύ που ένα ελληνικό όνομα δεσπόζει σε αυτή την τόσο σημαντική έρευνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καληνύχτα.